Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να περιοριστούν οι αποκλίσεις των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων από τους στόχους που έχουν τεθεί δεδομένων των αδυναμιών του φορολογικού συστήματος. Οι αδυναμίες του φορολογικού συστήματος αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω αντιμετώπισης και η κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες και αδικίες. Ενδιαμέσως όμως, είναι αναγκαίο να περιορίσουμε τις αποκλίσεις των αποτελεσμάτων από τους στόχους. Το χαράτσι δεν πρέπει να το πληρώσει κανένας. Και καλούμε το λαό να αντέξει στις δυσκολίες, ακόμα και στο να του κλείσουν το διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος. Η κατάσταση είναι τραγική. Το ξέρετε. Εγώ δεν λέω ότι δεν το ξέρετε. Αλλά δεν πρέπει να πληρώσει ο λαός τα δημόσια χρέη. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Δεν τα δημιούργησε ο λαός και αυτό το μαζί τα φάγαμε που υπόθηκε έτσι τάχα για λόγους αστειότητος. Είναι η λογική που θέλει κυριολεκτικά ένα μεγάλο μέρος του λαού να το οδηγήσει στη φτώχεια. Είναι και αντισυνταγματικό, είναι και πέρα και έξω από τους κανόνες στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχίζει να παρανομεί. Και εν πάση περιπτώσει έχετε όλη την εντύπωση ότι αυτές οι παρανομίες θα μείνουν ασυγχώρητες. Ολοκληρώστε, ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή θα μας κρίνει όλους, κύριε Παπαδήμου. Βάζετε κάποιες κόκκινες γραμμές σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και ποιες είναι αυτές? Δεύτερο ερώτημα. Θα αποδεχθείτε αυτό το άθλιο αίτημα των πιστωτών, των δανειστών, το κοκλήφων εγώ θα πω, για αλλαγή του δικαίου που διέπει τις δανειακές συμβάσεις στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, υποθηκεύοντας με αυτόν τον τρόπο το σύνολο της ελληνικής δημόσιας περιουσίας? Όσο αυτή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης εξελίσσεται, σενάρια, αιτήματα, πληροφορίες σχετικά με τις διαφόρους παραμέτρους της διαπραγμάτευσης, και αναφέρατε ένα ή δύο παραμέτρους, θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τέτοιες πληροφορίες πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής διαδικασίας και να μην θεωρούνται ως δεδομένα της τελικής συμφωνίας. Δεν έχει γίνει αποδεκτό το αίτημα των πιστωτών να διέπονται οι δανειακές συμβάσεις από το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης, το οποίο θα συνεκτιμηθεί στο σύνολο των παραμέτρων που θα διέπουν την τελική συμφωνία με τους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα. Ο κύριος αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Πάγκαλος, αλήθεια, ποια είναι η αρμοδιότητά του στην κυβέρνησή σας? Στην προηγούμενη κυβέρνηση, αρμοδιότητά του ήταν να συκοφαντεί και να καθυβρίζει την αριστερά και τους λαϊκούς αγώνες. Την ίδια αρμοδιότητα έχει και στη δική σας κυβέρνηση? Αν δεν συμφωνείτε με όσα χυδαία είπε απέναντι στους πολίτες που αντιστέκονται σε γαλλικό κανάλι, τότε πείτε το και σε εμάς. Ή θα τον εγκαλέσετε, ή θα τον έχετε δίπλα σας, τον υβριστή κύριο Πάγκαλο, να καμαρώνει. Δεν δέχομαι ούτε συμφωνώ με τους χαρακτηρισμούς που κάνατε για μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση ή παρότρινση από την Κομισιόν ή τη Eurostat, η κυβέρνηση ελληνική φούσκωσε τα ελλείμματα του 2008 και του 2009 με τα χρέη των νοσοκομείων. Δεν έγινε καμία προσπάθεια, από όσο γνωρίζω, προκειμένου η καταναμή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που τελικά αποδείχθηκαν ότι ήταν μεγαλύτερα από αυτά που είχαν καταγραφεί και είχαν εκτιμηθεί, να γίνει με έναν τρόπο που να επιβαρύνει ένα συγκεκριμένο έτος περισσότερο από άλλα. Τα ελλείμματα αυτά για διάφορους λόγους δεν είχαν καταγραφεί στο σύνολό τους και η εργασία που έγινε έγινε με όσο δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο και ήταν αποτέλεσμα και συνεργασίας και αξιολόγησης με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Φανώς δεν είμαι αντίθετο σε μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η οποία είναι αναγκαία δεδομένου του ύψους το οποίο έχει φτάσει και προκειμένου να επιτύχουμε μια σταδιακή μείωση του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, η οποία είναι βιώσιμη. Οι παρατηρήσεις που έχω κάνει στο παρελθόν ήταν συνδεδεμένοι με την επιλογή συγκεκριμένων παραμέτρων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα χαρακτηρίζω το από μια στάθμιση των ωφελιών, του κόστους και των κινδύνων, η οποία θα ήταν η καλύτερη δυνατή.